να συνδεθούμε με την Μεθόνη Πιερίας και τον πατέρα Ευάγγελο Καρακάση. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά εδώ από το Θεό, εσείς πώς είστε? Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, γιατί... Εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Μαθαίνουμε ότι είστε ένας πάρα πολύ εργαστήριος άνθρωπος, πατέρας με το ποίμνιό του στην Μεθόνη, με τις μέλισσες του δε όμως πολλά χρόνια στη ζωή του. Και πατέρας και οκτώ παιδιών. Ναι, μάλιστα. Πείτε μας κύριε, ναι. Ναι, από παιδί με τις μέλισσες ασχολούμαι. Ήταν οικογενειακό το, ναι. Ασχόλησε και ο πατέρας σας και εσείς και πώς ναι. Έγινε. Ναι, ο πατέρας μου ήταν μελισσοκόμος και εγώ αγάπησα τις μέλισσες μαζί με τον πατέρα μου, ασχολήθηκα εκεί και μαζί το ασχολούμασταν με τον πατέρα μου, με τα μελίσια συνέχεια. Ήσασταν μελισσοκόμος δηλαδή και μετά γίνατε εκκλησίας, ιερέας. Ναι. Εγώ ήμουν μελισσοκόμος, πήγα στο Πανεπιστήμιο, θέλησα και γεωπονική σχολή, στο τελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανα μετά μεταπτυχιακές σπουδές στην γενετική βελτίωση των φυτών και ειδικεύτηκα στην βελτίωση της μέλισσας ιδιαίτερα. Και πάντα στην και... Ιερέα καταλήξει τη μέλισσα και την... Και μετά έγινα ιερέας. Άλλη, γιατί γίνατε ιερέας, τι σας έκανε να αλλάξετε δρόμο από μελισσοκόμους και μάλλον να προσθέσετε άλλο ένα μονοπάτι στη ζωή σας? Αυτό ήταν η αγάπη για την Εκκλησία που είχα πάντοτε και ήταν μια ευλογία στη ζωή μου η ιεροσύνη. Mm. Έχετε λοιπόν πόσα μελίσσια, πατέρα Ευάγγελε? Δεν διατηρώ πάρα πολλά, γιατί οι πολλές υποχρεώσεις μου δεν με επιτρέπουν πολλά να έχω και μένονται γύρω στα 100 τα μελίσσια που έχω αυτή τη στιγμή. Και πόσο μέλι παράγεται? Μου δίνουν αρκετά, δηλαδή κανένα 2 τόνους, 3 τόνους. Τόνος μέλι παίρνουν, αλλά κυρίως όμως ασχολούμαι περισσότερο με τον βασιλικό κολτό. Μάλιστα. Εδώ έχω ασχοληθεί σε όλη μου τη ζωή ιδιαίτερα. Δηλαδή, ο βασιλικός κολτός είναι πολύ δύσκολο να παραχθεί, όπως γνωρίζω, και δεν πρέπει να έχετε μεγάλη παραγωγή. Για πόσο μιλάμε. Ναι, καλά. Ο βασιλικός κολτός διακινείται και καταναλώνεται σε γραμμάρια. Μα γι' αυτό σας λέω, η παραγωγή σας πόσο είναι, ναι, κιλά? Η παραγωγή μας είναι μερικά κιλά. Εμείς δεν μπορούμε πολύ να ασχοληθούμε. Βγάζουμε περίπου 8 με 10 κιλά ετησίως. Και αυτά τα προμηθεύονται οι κάτοικοι στο χωριό, στην Μεθόνη της Πιερίας? Κατά πρώτο λόγο οι περίοικοι, εδώ οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μας, αυτοί παίρνουν πρώτα τα υλικά, αυτά που παράγουν τα προϊόντα και μετά και άλλοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που διαθέτουμε. Πάντως γνωρίζω ότι δεν έχετε μείνει μόνο στην μελισσοκομεία, αλλά έχετε φτιάξει και διάφορες πατέντες που βοηθούν στην παραγωγή του μελιού και του βασιλικού πολιτού. Μάλιστα. Να έχετε διευκολυνθεί. Τι ακριβώς έχετε κάνει? Μάλιστα. Έχουμε αναπτύξει εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαστε. Εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαστε με την παραγωγή του βασιλικού πολιτού και των βασιλισσών. Και έχουμε εξελίξει αυτή την παραγωγή με μεθόδους και με εργαλεία τα οποία έχουμε προμηθεύσει στους μελισσοκόμους για να μπορούν να βάζουν βασιλικό πολιτό και βασίλισσες για εύκολη και αποδοτική παραγωγή να έχουν. Ως επίσης, και κάθε χρόνο τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλαιότερα κατά καιρούς, κάναμε και δωρεάν σεμινάρια για τους μελισσοκόμους εδώ στη Μεθόνη Πιερίας, τον Μάιο μήνα, όπου έρχονται οι μελισσοκόμοι εδώ και τους εκπαιδεύουμε πρακτικά πια πάνω στις μέλισσες για να μπορούν να κάνουν εύκολη την παραγωγή του βασιλικού πολτού και των βασιλισσών. Έχουμε ανταπόκριση από όλη την Ελλάδα. Έρχονται μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τις μεθόδους μας οι περισσότεροι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος νέος, πατέρα Ευάγγελε, τώρα που είναι η κρίση και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ότι θα μπορούσε να βρει μια μόνιμη επαγγελματική ενασχόληση, να βγάζει ένα μεροκάματο, ίσως και καλό, από τη μελισσοκομεία, από τη δική της εμπειρία και ίσως αν εξέλισε και όλες τις πατέντες, αν τις... διέδιδε πιο πολύ, αν έπαιρνε πιο εμπορική μορφή? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η μελισσοκομεία είναι ένας κλάδος που υπόσχεται πρόσοδο στους ανθρώπους που ασχολούνται. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό να μην γεννέται ο καθένας, δηλαδή ότι μπορεί να βάλει 2 κυψέλες και μετά να έχει ένα μεροκάματο. Πρέπει να αποκτήσει κάποια εμπειρία.
Χρειάζεται λίγη μαθήτευση, να μαθητεύσει κανείς, να έχει μια εμπειρία και έχει δυνατότητες μέσα από τη μελισσοκομεία. Οι μέλισσες δουλεύουν για τον άνθρωπο, προσφέρουν. Εγώ πιστεύω ότι έχει περιθώρια πολλά. Αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι που είναι ερασιτέχνες μελισσοκομεία, έχουν λίγα μελίσια, οι οποίοι έχουν αποκτήσει και κάποια εμπειρία, μπορούν να αναπτύξουν την παραγωγή τους και να έχουν κάποιο περισσότερο εισόδημα, να το κάνουν πιο επαγγελματικό. Οι συγκυρίες υπαγορεύουν κάτι τέτοιο, οι συγκυρίες που υπάρχουν. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Τις πατέντες σας, πώς τους ονομάζετε, αυτά που φτιάχνετε, τι όνομα έχουν? Ναι, έχουν το όνομα Αριστέας. Τα έχουμε ονομάσει Αριστέας. Για τους τρεις λόγους ως εξής. Πρώτον, Αριστέας είναι αυτός που θέλει να αριστεύει πάντοτε από την ελληνική λέξη Αριστέας. Και εγώ πάντοτε ήθελα αυτό το πράγμα να το έχω μπροστά μου, ένα στόχο. Και δεύτερον, ο διδάξας στην μελισσοκομεία κατά την ελληνική μυθολογία είναι ο θεός, ένας θεός των αρχαίων Ελλήνων, ο Αριστέος. Οπότε και αυτός ήταν ένας λόγος. Και ο τρίτος ο λόγος είναι και προς τιμή και της πρεσβυτέρας μου, η οποία συμπαραστέκεται, είναι η γεωπόνος και αυτή, και μαζί κάνουμε ό,τι κάνουμε, η οποία λέγεται και Αριστέα. Με καλύψατε. Πατέρα Ευάγγελε, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πολύ και εύχομαι να είστε πάντοτε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πιστεύω ότι πολλοί θα σας αναζητήσουν στη Μεθόνη της Πιερίας για τις συμβουλές σας και όχι μόνο. Είμαι πρόθυμος πάντοτε να βοηθήσω οποιονδήποτε άνθρωπο χρειάζεται τη βοήθειά μου. Είναι προφανές από τη θέση σας και μόνο. Καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε. Χαιρετίσματα στην Πρεσβυτέρα.